παίρνει Όσκαρ η Γαρμπή. Οπα, το είδωλο. Να το, τις ξαπλώνει όλες κάτω, αγάπη μου Κέτη. Κέτη Γαρμπή, συγκλονιστικό φόρεμα, συγκλονιστική κίνηση. Ελλάδα, χώρο του φωτός. Ελλαδίτσα, forever. Του κόσμου αρχή και γυρισμός. Τόπος που διάνεξε ο Θεός. Ελλάδα, χώρο του φωτός. Όνομα και πράγμα. Τραγούδι πολύ ελληνικό και με ελληνικό χρώμα. Χρησιμοποιούμε δύο Έλληνες, αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, για να εξυπηρετήσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα και αυτό είναι απολύτως θεμητό. Στη Γερμανία, ακόμα και τώρα ακούν το συγκεκριμένο κομμάτι και θεωρούν ότι είναι μία από τις καλύτερες συμμετοχές της Ελλάδας ever. Μπράβο της. Το 1993 η Κέτη Γαρμπή, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Ελλάδα, χώρα του φωτός», κατέλαβε την ένατη θέση ανάμεσα στις 25 χώρες που συμμετείχαν στο διαγωνισμό εκείνη τη χρονιά. Λοιπόν, αυτή η συμμετοχή έχει μείνει στην ιστορία για το φόρεμα της Κέτης Γαρμπή. Είχε κάνει πραγματικά όλη την Ευρώπη να αναρωτιέται αν η Κέτη φοράει ισόρουχο. Μαγιά της. Και μπράβο και στη Σίλια Κρυθαριώτη για το ρούχο. Και μπράβο και στην Κέτη που το φόρεσε. Μου έχουν πει άνθρωπος πολύ δικός της πως ναι, η Κετούλα κάτι φορούσε μέσα από την τουαλέτα. Πάντως ήταν ένα βήμα πολύ μπροστά για την ελληνική πραγματικότητα. Ωραία η Κέτη μας και ακόμα παραμένει έτσι όμορφη. Την νιώθεις πολύ δίπλα σου ρε παιδί μου, γι' αυτό είναι και πάντα όλος ο κόσμος τη φωνάζει Κέτη. Κανένας δεν θα ακούσει να πει η Γαρμπή. Είναι, την νιώθεις πολύ κοντά σου και είναι τόσο τεράστια στάρ. Πολύ διασκεδαστικό. Εγώ το βρίσκω πολύ χαρούμενο κομμάτι. Πολύ σημερινό. Για μένα είχε πάρει την πρώτη θέση. Νομίζω, παιδιά, ότι εκείνη τη χρονιά, παιδιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, παιδιά, με το που βγήκε η Κέτη Γαρμπή στη σκηνή της Eurovision, λιποθύμησε η Ευρώπη καταρχήν, έτσι. Εννοείται. Δηλαδή με το που γύρισε πλάι και ήταν όλο αυτό το εκπληκτικό φόρεμα της Σίλιας. Χωρίς από μέσα, δηλαδή σε άφηνε να φαντάζω, δεν έχει τίποτε από μέσα. Ήταν όλο δέρμα, δέρμα, δέρμα. Τόσο όμορφη, τόσο σεξι. Το θυμόμαστε και το συζητάμε. Παιδιά. Και πρέπει να σου πω ότι ακόμα υπάρχουν quiz που λένε τι φορούσε η Κετούλα από μέσα. Και η κίνηση αυτή, την άλλη τσιφτετέλη. Αυτή η εμφάνιση έχει μείνει και στους Ευρωπαίους. Δηλαδή στους Eurofans, εσύ πρέπει να το. Ήταν πολύ προχωρημένο γιατί η Ελλάδα δεν είχε παρουσιάσει ποτέ κάτι τέτοιο. Και ερχόταν από μία χρονιά μετά το 92 που είχε βγει η Κλεοπάτρα, που ήταν πολύ πιο συντηρητική, και ξαφνικά στέλνουμε αυτό. Το οποίο δεν το είχαμε κάνει ποτέ. Και νομίζω ότι αυτό τράβηξε περισσότερο την προσοχή σου. Λένε η Ελλάδα αυτό. Ακριβώς. Αλλά ήταν μια χρονιά που θα μας μείνει αξέχαστη βέβαια και η Κέτη μια παρουσία που θα μας μείνει αξέχαστη σε εκείνη την Eurovision. Κούκλα. Μπράβο,